Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και ίσως κάποιοι να θυμάστε ότι διετέλεσε πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλημέρα σας, κύριε Σταμάτη. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Καταρχάς, πού σας βρίσκουμε, κάτι ακούω μιας από το βάθος. Για τη φτώχεια, ήθελα να πω το εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί δύο πράγματα. Είμαι στο αεροδρόμιο και μόλις πριν λίγο πέρασε ένας συμπολίτης μας με ένα σκύλο οδηγό για να ταξιδέψει. Άρα, είναι πολύ ευχάριστο ότι ξέρετε και οι αεροπορικές εταιρείες πλέον εφαρμόζουν τον νόμο και ότι ο κάθε συμπολίτης μας με σκύλο οδηγό μπορεί να ταξιδεύει. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροδρόμιο γιατί φεύγει για το Σακραμέντο, στο Σαν Φραντσίσκο. Η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγου και εσείς, επειδή ήσασταν και τα 10 χρόνια της κυρίας και σε όλο αυτό το κοινωνικό project. Βέβαια. Νομίζω έχετε και τα χαιρετίσματα εδώ από τα παιδιά. Είναι μια διαφορετική. Και τις δικές μου ευχές για πολύ καλή επιτυχία. Ναι, φανταστείτε ότι ένας από τους παίκτες είναι η πρώτη φορά που θα μπει στο αεροπλάνο και θα κάνει αυτό το ταξίδι Αθήνα-Μόναχο-Σαν Φραντσίσκο. Το οποίο είναι 17 ώρες όλη αυτή η ιστορία. Θα ήταν ωραίο να κάνω μια εκπομπή, κύριε Σταμάτη, να μας φέρετε έτσι. Νομίζω ότι όταν γυρίσουν την μεθεπόμενη εβδομάδα, με τις εμπειρίες τους, γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι να κερδίσει πόντα, να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Αυτό είναι το project του όλου. Έτσι, και είμαι εδώ, όπως είμαι συνέχεια με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, βλέπεις εδώ χαρούμενους ανθρώπους που βιώσαν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κάποιοι γνωριστήκαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ τους και διαπιστώνω ότι ήταν σαν να γνωρίζονται χρόνια. Mm. Άρα τι σημαίνει η αξία του αθλητισμού, η αξία της ομάδος και βέβαια αυτό το κοινωνικό project, πώς βοηθάει αυτούς και βοηθάει και εμάς. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι ίσως αυτή την τετραετία να προσπαθήσουμε και εμείς να διεκδικήσουμε το αντίστοιχο αυτό κοινωνικό μεγάλο project να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Θυμίζω πάντως ότι η χώρα μας είναι από εκείνες τις λίγες που προηγήθηκε η Εθνική Αστέγων και μετά ιδρύθηκε το περιοδικό δρόμο. Ναι. Προηγήθηκε, αν θέλετε, και σαν ένα κομμάτι, αν θέλετε, πρόληψης. Το 2007 ζούσαμε όλοι ακόμα στο συνυπάκι μετά βέβαια, και μετά, μετά βουλιάξαμε. Αλλά ήδη είχαν αρχίσει κάποια προβλήματα στα θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας και νομίζω ότι αυτό έδειξε το πλήρω των πολιτών. Λοιπόν, σας ζητώ, κύριε Σταμάτη, να τους μεταφέρετε τις ευχές όλων μας, να χαρούν την εμπειρία και να τα πάνε όσο καλύτερα γίνεται, αλλά πρωτίστως να χαρούν αυτήν την εμπειρία. Τώρα, εξηγήστε μου γιατί πήγατε στην ορκομοσία με τη συνοδεία τη συγκεκριμένη. Ποια ήταν η σκέψη? Κοιτάξτε, κυρία Λιμπεράκη, όπως και στην πρώτη ορκομοσία, αν θυμάστε, που είχα προσκαλέσει έναν πρώην άστιγο που ζούσε σπίτι. Νομίζω ότι οι βουλευτές πρέπει να περάνε κυρίως τα μηνύματα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Από εκεί πέρα, βέβαια, όλα αυτά να τα κάνουν πολιτικές. Αν δεν είχαν γίνει πολιτικές, δεν θα το έκανα ποτέ. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση κυρία Κουτσουτάκη πριν και κάνει πολιτικές για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, εγώ ήθελα να περάσω το μήνυμα κυρίως με τι θα ασχοληθώ την επόμενη μέρα. Και δεύτερον, είμαστε βουλευτές για τους πολίτες. Οπότε, εκεί ήθελα να δώσω το μήνυμα της προσβασιμότητας, όχι να δείξω ή να αναδείξω αν το ελληνικό κοινοβούλιο είναι προσβάσιμο. Αλήθεια είναι, στο βαθμό που πρέπει. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος με ένα πυρικό αμαξίδιο υπήρχε βουλευτής, θα υπήρχε ένα θέμα. Και νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε και σε δεύτερο χρόνο. Είναι όμως ντροπή αυτό. Είναι λίγο ντροπή. Κοιτάξτε, είναι ένα παλιό κτίριο και όλα αυτά έχουν γίνει. Δεν έχει να κάνει τώρα, κύριε Σταμάτη. Είναι το κοινοβούλιο της χώρας μας. Είναι δυνατόν να αποκλείονται οι πολίτες. Νομίζω ότι όλα αυτά οι τετραετίες θα διορθωθούν, θα φτιαχτούν δηλαδή. Αλλά κυρίως ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι τη συμπελή τη προσβασιμότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι και έναν μοναστικό αγώνα, έχουν διεκδικήσει κάτι που πολλές φορές η πολιτεία ίσως να μην τους βοήθησε. Έχουν διεκδικήσει την ορατότητά τους. Mm. Οπότε όταν τους βοηθάς, αν θέλετε, επιτρέψουμε τον όρο, να δείξουν ότι υπάρχουν, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αόρατοι και σημαίνει κυρίως ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν να ζουν ισότιμα με ίσα δικαιώματα όπως και εμείς. Και νομίζω ότι επειδή τα θέματα των μαζικών, ξέρετε, τα θέματα μεταφορών και όλα αυτά, θα κρυθεί και εκεί η ποιότητα της ζωής. Γιατί ήταν ένα βέβαια, και ξέρετε, κύριε Σταμάτη, έρχονται δημοτικές και αυτοδιοικητικές. Πολλές φορές σκέφτομαι, δυστυχώς, αν δεν βρεθείς σε μία θέση τέτοια, δεν αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Οι μαμάδες με τα κοριτσάκια, με τα καροτσάκια, κάπως αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό τι μπορεί να συμβαίνει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και το σκέφτομαι πάντα, κύριε Σταμάτη, είναι ότι αυτή η πόλη, η δική μας πόλη, έχει φιλοξενήσει παραολυμπιακούς αγώνες πριν από 20 χρόνια και παρόλα αυτά δεν δίνει τις διεξόδους που χρειάζονται. Κοιτάξτε, τότε που ήταν δήμαρχος και η κυρία Μπακογιάννη, είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα για την προσβασιμότητα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς ζούμε μέσα στις πόλεις μας, οι οποίες επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, επηρεάζονται από τον υπερπληθυσμό.
Και όλοι αυτοί που έχουμε επιλέξει να ζούμε στις πόλεις, πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους, και δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, ενώ και τα άτομα που έχουν θέλετε, μια άλλη ποικιλομορφία στη ζωή τους, να είναι πιο ορατά στη διαφορετικότητα. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό, με βάση και αυτό που είπε πριν στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ορατή και πιο συμπεριληπτική αυτή η κοινοβουλευτική θητεία. Και η προσβασιμότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχει συνέντευξη, κυρία Λιμπεράκη, και ο δείκτης. Το άτομο με αναπηρία που θα πάρει το μέσο μαζικής μεταφοράς σημαίνει ότι έχουμε καλές μεταφορές, έχουμε προσβάσιμα πάρκα, έχουμε προσβάσιμες πόλεις. Άρα το άτομο αυτό επιλέγει να φύγει από το σπίτι του, είναι πολύ σημαντικό, και θέλει να κάνει αυτό που κάνω και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε άλλος πολίτης μας. Ναι. Και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, γιατί και ο όρος ορατότητα, δεν ξέρω και πόσο εξοικειωμένοι είμαστε. Δηλαδή και τώρα κάποιοι που μας ακούν μπορεί να αναρωτιούνται γιατί τι είναι αυτό που λέμε ορατότητα στην αναπηρία. Γιατί είναι σημαντικό, θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο. Ευχαριστώ. Ορατότητα σημαίνει ότι υπάρχω. Ορατότητα σημαίνει ότι υπάρχω με δικαιοσύνη, με όρους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κανένας δεν θα με, θα το πω, κακοχαρακτηρίσει για τη διαφορετικότητά μου, είτε αυτή είναι της αναπηρίας, είτε αφορά του σεξουαλικού προσανατολισμού. Άρα να εκφράζομαι όπως οποιοσδήποτε πολίτης, πάντα βέβαια μέσα στα όρια του συντάγματος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ορατοί, κύριε Λιμπεράκη. Δεν ήταν ορατοί. Και δεν ήταν ορατή όχι από την πολιτεία, αν θέλετε. Δεν ήταν ήδη ορατή και από την κοινωνία. Mm. Που σημαίνει, μπορεί δίπλα μας να είναι ένας συμπολίτης μας άστεγος. Δεν σημαίνει ότι τον είδαμε. Επειδή τον είδαμε, σημαίνει ότι τον είδαμε κιόλα. Mm. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι λίγο οξύμορο αυτό. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνια πολεμήσει για διάφορα πράγματα, τα οποία ενδεχομένως και εμείς, σαν πολίτες καταρχήν, δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα, γιατί και η προσβασιμότητα. Και αυτό που λέμε συμπερίληψη έχει να κάνει και με τους ίδιους πολίτες. Αν παράδειγμα σε μια πολυκατοικία με βάση τον νόμο, ένας γονεϊκός φορέας ατόμων με αναπηρία θέλει να κάνει μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, και εγώ και εσείς που μένουμε στο δεύτερο ή στον πρώτο όροφο αντιδράσουμε επειδή εκεί θα μείνουν άτομα με αναπηρία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν βοηθάει στην ορατότητα των ανθρώπων. Θα πάμε να τους κρύψουμε. Σωστά. Ό,τι κρύβεις το βρίσκεις μπροστά σου, ό,τι κρύβεις γετοποιείται, και ό,τι κρύβεις αυτόματα δημιουργεί κοινωνικό αποκλεισμό. Κύριε Σταμάτη, χτίζεται η Αθήνα, έχει περιοχές καινούργιες, επεκτείνεται διαρκώς. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, υπάρχουν άραγε, δεν ξέρω και αν το γνωρίζετε, ελπίζω να μην σας ευνηδιάζω, αλλά συζήτηση κάνουμε. Έχουν ενταχθεί, ας πούμε, στους κανονισμούς δόμησης και κάποιες υποχρεώσεις προσβασιμότητας. Ναι, πλέον με βάση τους νέους κανονισμούς, όλα τα κτίρια πρέπει να είναι προσβάσιμα και το καθεξής. Και έχει γίνει πλέον και η καταγραφή και η προηγούμενη κυβέρνηση, κυρίως πρώτα όλων των δημόσιων κτιρίων. Αλλά θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο να είναι προσβάσιμο. Προφανώς δεν είναι, αλλά είναι βασικό. Γιατί κύριε Σταμάτη, ξέρετε καλά ότι ήταν πολλοί άνθρωποι, και φαντάζομαι δυστυχώς είναι ακόμη και σε πολλές περιοχές της χώρας, που δεν έβγαιναν από το σπίτι. Γιατί γνώριζαν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που σημαίνει. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει να αλλάξει. Έχει αλλάξει. Κυρίως έχουν βοηθήσει πολλά άλλα πράγματα. Έχουν αναπτύξει και μικρά, αν θέλετε, κινήματα μέσα στην αναπηρία. Γενικά έχουν δημιουργηθεί κινήματα μέσα. Αυτό που λέμε ορατότητα, συμπερίληψη, διαφορετικότητα, τα οποία εν τέλει βοηθάνε και το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση να γίνουν καλύτεροι. Νομίζω το κλειδί σε πάρα πολλά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Το κλειδί σε πάρα πολλά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν σας ζητούσα. Μόνο να έχεις έναν υποψήφιο με αναπηρία. Το θέμα είναι, ξέρεις πόσους ανθρώπους με αναπηρία έχεις στην πόλη σου ή στην κοινότητά σου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση. Έχει να κάνει σε μια φυσική καταστροφή. Έχει να κάνει στα θέματα υγείας, που πρέπει να φτιάξεις το επιχειρησιακό σου σχέδιο για αυτούς τους πολίτες. Κύριε Σταμάτη, αν σας ζητούσαμε, γιατί έχετε και αυτή την εμπειρία από την προηγούμενη θέση σας ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αν σας ζητούσα να μας ιεραρχήσετε 2-3 πράγματα που είναι πολύ βασικά και που αν γίνονταν από την επομένη κιόλας η ζωή των ατόμων με αναπηρία θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Τι θα λέγατε. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Εργασία. Αυτό είναι το κλειδί. Γιατί αυτό αυτόματα σημαίνει προσβασιμότητα, ορατότητα, βοηθάει στην οικονομία των ίδιων των ανθρώπων και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να χτίσουν διαφορετικά τη ζωή τους, πέραν μόνο από τη στήριξη που δίνεται μέσω των επιδομάτων. Διαπιστώνεται με αλφαγιώτα εννοώ. Διαπιστώνεται απροθυμία εργοδοτών να προσλάβουν κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ικανός για τα συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά παρεπιπτόντως να είναι και ένας άνθρωπος που έχει μία αναπηρία. Υπάρχει αυτό. Γενικά υπάρχει μια, αν θέλετε, μια μικρή προκατάληψη. Κυρίως, αυτό είναι κυρίως στις μεσαίες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αυτές που λέμε πιο πολυεθνικές, πιο μεγάλες εταιρείες και λόγω άλλης κουλτούρας και της ευθύνης, το εφαρμόζουμε. Θα σας πω κάτι το οποίο θα τα ακούσετε και στις προγραμματικές, είναι και στις εξεγγελίσεις
τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές. Το είχαμε ξεκινήσει, το είχα ξεκινήσει εγώ προσωπικά, θα τελειώσει τώρα στην επόμενη κυβέρνηση. Θα θεσπίσουμε την υποστηριζόμενη εργασία, κύριε Αλτέρα. Τι σημαίνει αυτό? Για άτομα με εννοητική ψυχική αναπηρία, που πλέον είναι μόνο στο κομμάτι της κοινότητας να δουλεύουν, τώρα θα μπορούν με βάση τον νόμο που θα φτιαχτεί να δουλεύουν κανονικά ως επαγγελματίες μέσω προκηρύξεων που θα βγάζουν οι εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν έναν job coach, έτσι ονομάζεται, είναι ο ενδιάμεσος που εκπαιδεύει αυτά τα άτομα και τις εταιρείες. Οπότε όταν αύριο ένα παράδειγμα, ένα εμπορικό κατάστημα θα ζητήσει έναν υπάλληλο ειδικότητας, θα μπορεί αυτό το άτομο ελεύθερα να δηλώσει με κανόνες όμως ελεύθερης αγοράς και συμπερίληψης και όχι μέσω της κοινωνικής ευθύνης. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ πρωτοποριακό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν ξεχνά κανείς ότι ένα μεγάλο ζήτημα, ειδικά για τις περιπτώσεις νοητικής υστέρησης, είναι το μετά. Όταν το άτομο δεν θα έχει στη ζωή τους ανθρώπους που το φροντίζουν. Έχουμε πάνω από 120 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λέτε. Και από εκεί και πέρα νομίζω η υποστηριζόμενη εργασία και γενικότερα η στήριξη μέσω της οικογένειας και των ίδιων των ατόμων βοηθάει προς την κατεύθυνση. Και ελπίζω κάποια στιγμή, επειδή σε αυτήν την τετραετία θα συζητήσουμε και για την δικαστική συμπαράσταση των ατόμων αυτών, που αφορά και, και την ψήφο, οι ευρωεκλογές θα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και για την χώρα μας και για την Ευρώπη στα θέματα της προσβασιμότητας και της δικαστικής συμπαράστασης. Νομίζω εκεί και με αρρωγού και εσάς, έτσι που είστε πολύ. Έτσι, αυτά, όχι φιλελεύθεροι, είστε πολύ λογικοί. Καλά, όλοι οι άνθρωποι, νομίζω. Όποιος άνθρωπος γνωρίζει αυτά τα θέματα δεν μπορεί να έχει άλλη άποψη. Δεν γίνεται να έχει άλλη άποψη. Οπότε νομίζω ότι θα γίνεται πολύ όμορφα πράγματα. Κύριε Σταμάτη, επειδή το αναφέρατε δύο φορές, δικαστική συμπαράσταση εκεί, ποιος είναι ο στόχος, να μην απαιτείται, να μην καταργεί δηλαδή την αυτονομία του ανάπηρου ατόμου. Ακριβώς. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι και με το αναπηρικό κίνημα και το γονεϊκό. Θα βρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όπως το κάνουμε και άλλες φορές. Λοιπόν, δεσμευτείτε ότι όταν γυρίσει η Εθνική Αστέγων από το Σακραμέντο, ανεξαρτήτως επιδόσεων, θα έρθουμε εδώ στο στούντιο, όσοι χωράμε, και θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Θέλετε? Η καλή χώρα είναι παντού και πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμάτη, τις ευχές μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.